Λιγότεροι τουρίστες και με περιορισμένες δαπάνες έχουν επιλέξει από τις αρχές Απριλίου μέχρι σήμερα τον Πλατανιά για τις διακοπές τους. Στον κατεξοχήν τουριστικό προορισμό των Χανίων, η κίνηση δεν είναι σε καμία περίπτωση κοντά στις προσδοκίες των επιχειρηματιών. Η τουριστική κίνηση δεν έχει εξηγήσει καλά, γιατί χάθηκε ο Απρίλης για όλα τα μαγαζιά, δεν είναι μόνο για μας. Είναι μικραίνει η περίοδος που δουλεύουμε όλοι. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα οι επόμενοι μήνες και να πάνε όλοι, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι και έτσι, όχι πολύ καλά ακόμα. Λένε ότι ο Απρίλιος χάθηκε, οπότε από τώρα και μετά ό,τι γίνει. Εντάξει, Ιούλιο, Αύγουστο, εκεί θα έχει πιο πολύ κίνηση. Δεν βλέπετε ζωηρή την κατάσταση προς το παρόν? Όχι, όχι, υποτονικά. Η νέα σεζόν έκανε πρεμιέρα στις αρχές Απριλίου, οπότε και λίγες ξενοδοχειακές μονάδες ήταν ανοιχτές. Σήμερα κινείται στα περσινά επίπεδα, με τους ενασχολούμενους με τον τουρισμό ωστόσο να αισιοδοξούν πως από τα μέσα Ιουνίου το κλίμα θα αλλάξει εντυπωσιακά. Στην αρχή ήταν καλή, τώρα λίγο έχει πέσει. Υπολογίζομαι πως τον άλλο μήνα θα ξεκινήσει πάλι. Συμβαίνει όμως συνήθως αυτό, έτσι? Ναι, ναι, συμβαίνει, συμβαίνει, ναι. Οι πρώτες εβδομάδες ήταν πολύ καλές. Δυστυχώς δεν βοηθάει λίγο ο καιρός. Αλλά παρόλα αυτά όμως έχουμε κόσμο, δόξα σε ο Θεός. Μια χαρά θα πάμε και φέτος, όπως και πήγαμε και πέρυσι, και ευελπιστούμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα για όλους εδώ στον Πλατανιά. Είναι μια τουριστική περιοχή η οποία είναι ανοιχτή 6 μήνες το χρόνο. Έχει αρχίσει καλά τώρα, προβλέπετε πως θα έχει πολύ κόσμο από ό,τι λένε. Σουβλάκι τρώνε ξένοι τουρίστες? Τους αρέσει πολύ, τους αρέσει πολύ. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών του Πλατανιά, όπως και συνολικά του Βορείου Άξονα, προέρχεται από σκανδιναβικές χώρες. Σημαντικός αριθμός αυτών δηλώνουν λάτρεις του προορισμού, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ταξιδεύουν από τη Βόρεια Ευρώπη ακόμα και 2 φορές το χρόνο σε σταθερή ετήσια βάση. We like all people and a place. And we feel like we come home to a second home. It's yeah. We can be one, we can be two times in the same. Σε σχέση με προηγούμενες σεζόν, το προφίλ των επισκεπτών του Πλατανιά έχει διαφοροποιηθεί και είναι σαφώς επηρεασμένο από την ακρίβεια. Οι τουρίστες δαπανούν λιγότερα χρήματα στο διάστημα της παραμονής τους και ταυτόχρονα προγραμματίζουν πιο σπάνια κοντινές εκδρομές. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες είναι τη τελευταία στιγμή στα εισιτήρια. Δεν υπάρχει η προκράτηση που ήταν άλλες χρονιές. Θέλουμε την Πέμπτη, θέλουμε την Παρασκευή κτλ. Ευτυχώς που έχουμε τουριστικά γραφεία με συμβόλαια και μας κρατάνε. Αλλιώς δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Γεγονός πάντως είναι ότι ο Πλατανιάς παραμένει μεταξύ των προορισμών της Κρήτης με τις μεγαλύτερες πληρότητες στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και τα πιο υψηλά νούμερα σε σχέση με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών.